Χριστό η κολούφισας κατά λοιπόν τα της γης και βίων αγγελών επολίτευσο σαφώς όσα σαρκός όσιε σιγαρέντες ερήμιες προσχωρών θειοποθώ, σκύλι πικρά τη παλέ, πικραν γεύση να πω. Διότι Τη 29η του μηνός Σεπτεμβρίου, Κυριακού Οσίου του Αναχωρητού, Τρίφωνος, Τροφίμου, Δωρημέδοντος, Πετρονίας, Γουδελίας, Κασδόου, Κασδόας, Δάδα και Γοβδελαά των Μαρτύρων και των Οσιομαρτύρων της Ιεράς Μονής Στροφάδων. Ο Όσιος Κυριακός ο Αναχωρητής ήταν άνθρωπος που καλλιεργούσε υπομονή και πραότητα, γι' αυτό και πέτυχε στην ασκητική του ζωή. Γεννήθηκε στην Κόρινθο τον 5ο μετά Χριστόν αιώνα από ιερέα πατέρα ονόματι Ιωάννης. Τη μητέρα του την έλεγαν ευδοξία και είχε αδελφό τον Αρχιεπίσκοπο Κορίνθου Πέτρο. Από ιερατικό λοιπόν γένος ο Κυριακός, σε νεαρή ηλικία πήγε στα Ιεροσόλυμα και από εκεί πήγε στην λαύρα του Μεγάλου Ευθυμίου. Εκεί ο Μέγας Ευθύμιος τον έκαρε μοναχό και τον έστειλε στον ασκητή Γεράσιμο. Όταν πέθανε ο Γεράσιμος, ο Κυριακός επέστρεψε στην λαύρα του Οσίου Ευθυμίου, όπου με ζήλο μεγάλο καλλιεργούσε τις αρετές του, ώσπου κάποια στάση που έγινε στην λαύρα του Αγίου Ευθυμίου, τον ανάγκασε να πάει στην λαύρα του Σουκά. Εκεί 40 ετών χειροτονήθηκε πρεσβύτερος και ανέλαβε την εμπιστασία του σκευοφυλακίου. Εκείνο που τον διέκρινε απέναντι στους συμμοναστές του ήταν ο γαλήνιος τρόπος με τον οποίο τους αντιμετώπιζε. Γι' αυτό και ήταν παράδειγμα προς μίμηση από όλους. 70 ετών ο Κυριαχός έφυγε και από εκεί και με υπομονή γύρισε πολλά μοναστήρια και σκήτες όπου έζησε με αυστηρότητα και άσκηση. Τελικά εκοιμήθη σε ηλικία 107 και σε όλους έμεινε η ενθύμηση του ασκητή, που έδειχνε πραότητα προς πάντα στους ανθρώπους. Πραότητα δηλαδή σε όλους ανεξαιρέτως τους ανθρώπους. Η Αγία Μάρτης Γουδελία ή Γοβδελία Ήταν Περσίδα χριστιανή Απόστολος, που κατάφερε να φέρει πολλούς στον δρόμο της διαχριστών σωτηρίας, έζησε τον 4ο μετά Χριστόν αιώνα, όταν βασιλιάς της Περσίας ήταν ο Σαπόρ, επειδή δυναμικά εκτελούσε το ιεραποστολικό της έργο, την συνέλαβαν και την έκλεισαν για πολλά χρόνια στην φυλακή. Εκεί οι κακοπάθειές της υπήρξαν φοβερές. Μόνο η Θεία Χάρη του Θεού την ενίσχυσε ώστε να κατανικήσει την υγρασία, το σκοτάδι και τις συχνές στερήσεις και του νερού. Αλλά όλα αυτά τα μακροχρόνια βάσανα δεν ελάττωσαν καθόλου τη φωτιά της πίστεως και την φλόγα της γενναιότητάς της. Κατόπιν τη έγδαραν το κεφάλι, χωρίς να υποκύψει η καρτερία της. Τελικά μαρτύρησε με σταυρικό θάνατο». οι Άγιοι Μάρτυρες Γοβδελαάς, Δάδας, Καζδώος και Καζδώα. Ο Γοβδελαάς ήταν γιος του βασιλιά των Περσών Σαβορίου. Ήλθε στην χριστιανική πίστη από τον Δάδα, ο οποίος ήταν μεγιστάνας και είχε μεγάλα αξιώματα στην αυλή του παλατιού του Σαβορίου. Όταν έμαθε το γεγονός αυτό ο Σαβόρ, συνέλαβε τον Δάδα και τον γιο του Γοβδελαά και τους πρόσταξε να θυσιάσουν στον ψευτοθεό Ήλιο. Επειδή όμως οι Άγιοι αρνήθηκαν, τον μεν δάδα τεμάχησε ζωντανό και έτσι παρέδωσε το πνεύμα του στο Θεό. Τον δε γιο του Γοβδελαά υπέβαλε σε φρικτά και βάρβαρα βασανιστήρια. Στο τέλος του έγδαρε το κεφάλι, έκοψε τα μέλη του και κέντησε το σώμα του με μητερά καλάμια και έτσι παρέδωσε και αυτό στη μακαρία ψυχή του στο Θεό. Ο Κοσδός ήταν συγγενής του βασιλιά Σαβορίου και επειδή έγινε χριστιανός, ο Σαβόρ τον έγδαρε ζωντανό με ξύλινο σπαθί. Η Κασδόα ήταν κόρη του βασιλιά Σαβορίου και αδελφή του Αγίου Γοβδελαά. Αυτή είχε επισκεφθεί στην φυλακή τον αδελφό της, ο οποίος κατάφερε και την έκανε χριστιανή. Όταν το έμαθε αυτό ο Σαβόρ, την συνέλαβε και επειδή δεν μπόρεσε να μεταστρέψει το φρόνημά της, την βασάνισε σκληρά μέχρι θανάτου. Διόδοτην Αγίαν των μαρτύρων μισόμεν. συνγοβδελά την καζδόν, τους γενναίους ο μεμονάς. Φωτίγαρ ελαμφθέντες θεϊκό, εν ήχλης στερός υπέρ Χριστού, και πρεσβεύουσιν απαύστος υπέρ ημών, Δόξα το ενισχύσαν δί μας, δόξα το στεφανώσαν δί, δόξα me, O